Και προχωρούμε εις τον τέταρτον στίχον, που αναφέρεται βέβαια συνέχεια εις την προφητεία, τη λαμπρή αυτή την μεσσιακή, και είναι ο προτελευταίος. Σας είπα τέσσερις είναι οι στίχοι όλης της προφητείας. Και κρίνει αναμέσων των εθνών και ελέγξει λαών πολλήν. Δηλαδή, και θα κρίνει ποιος αναμέσων των εθνών και θα ελέγξει λαών πολλήν. Θα σταθεί κριτής. Ποιος? Και συγκόψουσι τας μαχαίρας αυτών εις άρωτρα. Γιατί θα δώσει ειρήνη, και τότε τα μαχαίρια τους, τα πολεμικά τους μαχαίρια, αυτά που χρησιμοποιούσαν για τις μάχες, αυτά θα τα μεταποιήσουν σε άρωτρα. Και τα ζιβίνας αυτών εις δρέπανα. Τα ζιβίνας είναι τα δόρατα. Τα δόρατα θα τα μεταβάλουν σε δρεπάνια. Και ουλείψετε έθνος επέθνος μάχεραν. Και δεν θα πάρει πια το ένα έθνος μαχαίρι εναντίον άλλου λαού για να κάνει πόλεμο. Και ουμή μάθωσιν έτη πολεμήν. Και δεν θα μάθουν πια την πολεμική τέχνη. Προσέξτε αυτό το χωρίο. Όπως είδαμε, το χωρίο αυτό είναι συνέχεια των προηγουμένων, των δύο προηγουμένων στίχων, και συνεπώς είναι και συνέχεια της μεσσιακής προφητείας. Το πρώτο ημιστίχιο αυτού του χωρίου δείχνει την εξουσία εκείνου που θα κρίνει αναμέσω των εθνών. Ποιος είναι? Είναι η εξουσία του Χριστού επί τα έθνη, αλλά και την κρίση του λαού του Ισραήλ. Εκείνος που έχει την εξουσία επί των εθνών και την κρίση επί του Ισραήλ. Για να τα δούμε αυτά. Διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη. Ματθαίος 28,18. Τελειώνοντας ο Κύριος την παρουσία του εδώ στη γη, είπε στους μαθητάς του: ο Ιησούς ελάλησεν αυτής τις μαθητές λέγον: εδόθη μη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Μου δόθηκε κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη. Προσέξτε, του εδόθη εξουσία ως ανθρώπου, διότι ως Θεός είναι ο μέγας εξουσιαστής. Και όταν λέει τώρα εδώ μου δόθηκε η εξουσία ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ουρανού και γης, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ως άνθρωπος πλέον εξουσιάζω. Εδώ επιτρέψατε μου μία παρέκβαση. Άκουσα, είναι γραμμένο σε ένα βιβλίο, «Κρίσης ηγεσίας». Τώρα εξεδόθηκε, κάνας χρόνος που εξεδόθηκε. «Κρίσης ηγεσίας». Και αυτό διαβάζεται από ένα ραδιοφωνικό σταθμό και μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό που θα σας πω τώρα. Είναι ένα ωραίο βιβλίο. Καταλάβατε, θα πει «Κρίσης ηγεσίας». Δεν έχουμε ηγέτας. Δεν έχουμε ηγέτας της πολιτείας, της εκκλησίας, της ό,τι. Λοιπόν, ακούστε. Θέλοντας ο συγγραφεύς, είναι ο Μαυροκορδάτος ο συγγραφεύς του βιβλίου, λέει ότι μη καφιέσαι, άνθρωπε ή λαέ, ότι μπορεί εσύ να στηρίζεσαι πάνω στις ανδραγαθίες των προγόνων σου. Πρέπει εσύ να δείξεις έργον και τότε μπορείς να καυχηθείς και στο δικό σου και των προγόνων σου. Και παίρνει το εξής παράδειγμα, θαυμάσιο. Όταν ο Ιησούς Χριστός ενεφανίστη εις τον Παύλον, δεν του είπε, όταν ερώτησε ο Παύλος «Εσύ ποιος είσαι?» και τυφλώθηκε από το εκτυφλωτικό φως εκείνο, ήταν με συμβρία δε εκτυφλωτικό φως, δεν του είπε
εγώ είμαι το Α και το Ω, που το λέει στην Αποκάλυψη. Δεν του είπε εγώ είμαι ο Λόγος του Θεού, αλλά τι είπε? Εγώ είμαι ο Ιησούς. Γιατί περί το όνομα Ιησούς και όχι τα άλλα ονόματα που ανήκουν στην θεότητα? Διότι εγώ κατόρθωσα, όχι σαν Θεός, σαν άνθρωπος κατόρθωσα ότι κατόρθωσα. Ήταν ωραίο παράδειγμα αυτό του μαυροκορδάτου, ότι εσύ άνθρωπε τι κάνεις. Ο Χριστός λοιπόν κατόρθωσε να είναι ο εξουσιαστής της ιστορίας. Κρατάει στα χέρια του την κρίση ως άνθρωπος. Προσέξατε το, ως άνθρωπος, όχι ως Θεός. Ο Θεός, ως Θεός την έχει, δεν τίθεται θέμα. Και ακόμη Ιωάννης 5:22, ουδέ γαρό πατήρ κρίνει ουδένα, γιατί ο πατέρας δεν κρίνει κανέναν, αλλά την κρίση πάσαν δέδωκε το Υιό. Όλη την κρίση την έδωσε εις τον Υιόν. Γιατί δεν κρίνει ο πατέρας? Γιατί δεν θα κριθούμε από Θεό, από άνθρωπο? Γιατί θα πούμε Θεέ μου, κρίνεις εμένα το κτίσμα σου? Εσύ είσαι Θεός, όπως λέει και ένας ψαλμικός στίχος, και εγώ είμαι άνθρωπος, κρίνεις εσύ εμένα? Αλλά θα πει ο Χριστός, άνθρωπε, έγινα και εγώ άνθρωπος και σε κρίνω σαν άνθρωπος. Άλλο χωρίο, Ιωάννης 5:27, και εξουσίαν έδωκεν αυτό, ποιος? Ο πατήρ. Σε ποιον? Εις τον Υιόν, ως ανθρώπου. Και κρίσιν ποιήν, και να κάνει κρίση, προσέξτε αυτό, ότι Υιός ανθρώπου εστί. Να το το κλειδάκι, να το το κλειδάκι. Γιατί είναι Υιός ανθρώπου? Ως άνθρωπος θα μας κρίνει. Θέλετε ακόμη ένα και τελευταίο? Στο 25ο κεφάλαιο που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος την κρίση, ακούστε τι λέει εκεί ο Χριστός: όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου για να κρίνει τον κόσμο κλπ. Κλπ. Δεν λέγει όταν έλθει ο Υιός του Θεού, αλλά λέγει ο Υιός του ανθρώπου. Συνεπώς την εξουσία ενός κριτής την έχει ως άνθρωπος, και ακριβέστερα τώρα ως θεάνθρωπος, αν το θέλετε. Και ακόμη πως θα κρίνει και τους ανθρώπους, μιλώντας για την Ανάσταση των νεκρών, Ιωάννης 5:29, και εκπορεύσονται ή τα αγαθά πηγήσαντες εις Ανάσταση ζωής, ή δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάσταση κρίσεως. Ποιος θα κρίνει? Ο Ιησούς Χριστός. Είναι λοιπόν ο κριτής ο Χριστός. Ολόκληρο το βιβλίο της Αποκαλύψεως, αγαπητοί μου, προσέξτε τι ερμηνεύω τον Ισαΐα, που λέει και κρινεί αναμέσων των εθνών. Ολόκληρο το βιβλίο της Αποκαλύψεως, το τελευταίο, το 27ο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, δεν είναι παρά μία φανέρωση ότι ο Χριστός είναι ο κριτής της ιστορίας. Ο κριτής της ιστορίας. Θέλετε να σας πω μια πρώτη περίπτωση κρίσεως του? Είναι καταγεμάτη η Αποκάλυψη, μόνο που πρέπει κανείς να είναι τα μάτια του πολύ ανοιχτά όταν την μελετάει. Πολύ ανοιχτά. Λοιπόν, να μια πρώτη κρίση. Όταν έγινε η καταστροφή το 70 μετά Χριστόν από τους Ρωμαίους, η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, ξέρετε τι το αυτό? Έρχεται ο Χριστός ως κριτής της ιστορίας να κρίνει το λαό του, και τον έκρινε. Φοβερό, φοβερό. Τέτοιες κρίσεις έχουμε πολλές. Το Βυζάντιο έπεσε, ήρθε ο κριτής Χριστός. Τώρα το ξέρουμε αυτό από την εκκλησιαστική μας ιστορία.
ήρθε ο Χριστός και έκρινε το Βυζάντιο και ούτω καθεξής, και κρίνει την Ευρώπη και κρίνει την Αμερική και κρίνει ο Χριστός, έρχεται ως κριτής της ιστορίας διαρκώς. Μπορούμε όμως να το δούμε μέσα στα κείμενα της Αγίας Γραφής και από εκεί θα βγάλουμε και το συμπέρασμά μας, πως έρχεται στα επιμέρους χρονικά σημεία της ιστορίας και κρίνει. Γιατί το λέμε στο σύμβολο της πίστεως ότι είναι κριτής ζώντων και νεκρών, είναι κριτής επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Καταχθονίων σημαίνει των δαιμόνων. Να πως το λέγει στην προς Φιλιππησίους 2,10 Απόστολος Παύλος, είναι εν το ονόματι Ιησού πανγόνι κάμψει, κάθε γόνι γόνατο θα κάμψει, θα προσκυνήσει επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός, Κύριος ως Θεός, Ιησούς ως άνθρωπος, Χριστός ως Μεσσίας, εις δόξαν Θεού Πατρός. Ως προς το δεύτερον ημιστήχιον που λέγει εδώ, τι λέει εδώ, και συγκόψουν τας μαχαίρας αυτών, όταν θα έρθει λέει ο Υιός του Θεού, όταν θα έρθει ο Μεσσίας, τότε οι άνθρωποι θα ακούσουν το κήρυγμά του και θα γίνουν όλα τα έθνη ειρηνικά. Τότε θα μεταβάλουν τα πολεμικά τους μαχαίρια σε άρωτρα και τα δόρατά τους σε δρεπάνια, δρέπανα να θερίζουν. Ευτυχία πάνω στη γη. Ως προς αυτό το δεύτερον ημιστήχιον αναφέρονται οι καρποί της δικής του παρουσίας, που θα είναι παρουσία ειρήνης. Εξάλλου ο αγγελικός ύμνος κατά τη γέννηση του Χριστού δεν έλεγε το ίδιο? Κοιτάξτε συμφωνία εδώ γεγονότος στην Καινή Διαθήκη με εκείνο που λέει ο Ισαΐας. Τι? Δόξα υψίστης Θεό και επιγής ειρήνη. Η ειρήνη λοιπόν προϋποθέτει ότι τα πολεμικά όργανα μετετράπησαν σε γεωργικά. Είδατε συμφωνία? Αυτό θέλει να δηλώσει. Πότε όμως αυτή η ειρήνη που οι λαοί δεν θα κάνουν πόλεμο μεταξύ των, πότε αυτή η ειρήνη? Όταν πιστεύσουν και υποδεχθούν τον αρχηγό της ειρήνης. Η ειρήνη λοιπόν είναι η συνέπεια και ο καρπός της χριστιανικής πίστεως, της πίστεως εις το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Χριστού. Έγινε όμως αποδεκτή αυτή η πίστη? Μερικώς έγινε αποδεκτή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν μπορεί να έλθει ο καρπός από την παρουσία του αρχηγού της ειρήνης επειδή δεν επίστευσαν οι άνθρωποι. Ο Ισαΐας το λέγει αυτό για να δείξει ότι αν θα πίστευαν και θα απεδέχοντο, σίγουρα θα είχαν τον καρπόν αυτών της καταπαύσεως των πολέμων. Εφόσον όμως δεν θα γύρε το δεκτός, ο τότε αντίθετα ο πόλεμος θα τρώει τους ανθρώπους. Και μας το εβεβαίωσε ο Χριστός με προφητεία δική του ότι δεν θα γίνει δεκτός και τότε θα ξεσπάσουν παγκόσμιοι πόλεμοι. Ματθαίος 24,7. Εγερθήσετε γάρ έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Παγκοσμίου διαστάσεως πόλεμος. Είδατε? Κοιτάξτε δε τις ίδιες λέξεις. Είναι εκπληκτικό. Τι λέει ο Ισαΐας? Έθνος επέθνος δεν θα σηκώσει μαχαίρι. Ο Χριστός λέει έθνος επί έθνος θα ξεσηκωθούν
για να κάνουν πόλεμο. Άρα είναι ολοφάνερο πια ότι η ωραία εικόνα της ειρήνης που μας προαναγγέλει ο Ισαΐας θα ήρχε το μόνον εάν γίνεται ο Χριστός δεκτός σαν ο αρχηγός της ειρήνης. Δυστυχώς η ανθρωπότητα ποτέ δεν θα γνωρίσει παγκόσμιο ειρήνη όπως την διαγράφει εδώ ο προφήτης, επειδή σας είπα δεν απεδέχθη, ούτε θα αποδεχθεί, προσέξτε, ούτε θα αποδεχθεί κατά τις ευαγγελικές προφητείες του Χριστού των Χριστών, δεν θα αποδεχθεί. Το δεύτερο νημιστήχιο αναφέρεται αυτό που διαβάσαμε τώρα, ότι θα υπάρχει αυτή η βαθιά ειρήνη επάνω στη γη. Αναφέρεται στον καρπόν που δεν θα έλθει ποτέ. Το υπογραμμίζω, το είπα, το ξαναλέω. Αυτή η βαθιά ειρήνη μεταφέρεται πλέον εις την ουράνιον βασιλεία του Θεού, εκεί που θα μαζευτούν όσοι θα έχουν πιστέψει τον Χριστόν σαν τον αρχηγό της ειρήνης. Αν επιμένουμε εδώ στη γη να τη δούμε αυτή την ειρήνη, τότε γινόμαστε κυνηγοί μιας ουτοπίας. Ακούσατε το. Υφθάνουμε εις την αίρεση των χιλιαστών που περιμένουν μίαν παγκοσμία ειρήνη. Πέφτουμε στο χώρο της αιρέσεως. Η ειρήνη, αγαπητοί μου, κάτι που σας το έχω πει πολλές φορές, μόνο σε διαστάσεις προσωπικής υπάρξεως μπορεί να τη συναντήσουμε, ή σε μικρές ομάδες χριστιανών. Ένα μικρό κοινόβιο, ένας κύκλος χριστιανών. Και εκεί θα βάζαμε ερωτηματικό. Εν τη αυτή περιπτώσει μπορούμε να έχουμε την ειρήνη. Γιατί? Γιατί η σωτηρία στην τελευταία ανάλυση είναι μια προσωπική υπόθεση. Μην περιμένετε να δείτε, τη Λάρισα χριστιανική απάκρου εις άκρον. Μην περιμένετε να δείτε την Ελλάδα χριστιανική απάκρου εις άκρον. Το απάκρου εις άκρον δεν την είδε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ εδώ στην Ελλάδα αυτό, ούτε στον κόσμο πουθενά. Μόνο μικρές ομάδες, μόνο πρόσωπα. Γι' αυτό ο καθένας ας αγωνίζεται τον προσωπικό του αγώνα, και τότε θα έχει, αφού θα έχει πιστέψει τον Χριστό, θα έχει την ειρήνη του αρχηγού της ειρήνης.